Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη για την παρέμβασή του. Και τώρα δύο λόγια για τον υπερκόμος ομιλητή και συνάδελφο μου, τον Γιώργο Ζούμπο. Ο Γιώργος Ζούμπος τέλειωσε το δεύτερο γυμνάσιο Αρένων το 1976 και τέσσερα χρόνια αργότερα το μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Εκπώνησε διδακτορική διατριβή την περίοδο 2000-2004 στο τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου με αντικείμενο τα μαθηματικά στην Ιόνιο Ακαδημία και επόπτη του καθηγητή τον κύριο Νίκο Καραπεδάκη. Από το 1983 διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από πέρσι είναι διευθυντής του δευτέρου γενικού ηλικίου της πόλης μας. Καλώς το βήμα τον αποσυνόμως ομιλητή κύριο Γιώργο Ζούμπο με την τέλη. Μακραίωνη περίοδο της λατινοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η Κέρκυρα γνώρισε πολλούς κατακτητές. Η γεωγραφική της θέση στην είσοδο της Αδριατικής, πάνω στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους από την Ανατολή προς τη Δύση, υπήρξε καθοριστική για την ιστορία της. Από τους κατακτητές που πέρασαν, οι Βενετοί έμειναν το μεγαλύτερο διάστημα με δύο κατοχές. Η πρώτη διαρκεί από το 1204 και την τέταρτη σταυροχωρία μέχρι το 1214. Οπότε το νησί περνάει στο δεσποτάτο της Ηπείρου. Και η δεύτερη από το 1386 μέχρι το 1797, χρονιά κατά την οποία καταλύεται οριστικά η γαλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας και στα πράγματα του νησίου από την Γάλλη. Η δεύτερη κατοχή κράτησε 411 χρόνια και σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του νησίου και των Επτανήσεων γενικότερα από κάθε άποψη. Στα τέλη του 13ου αιώνα η Δημοκρατία ήταν πλέον πολυαρχικό κράτος με επικεφαλή στο Δόγιο. Στις αρχές του 14ου αιώνα οι εμπορικοί κύκλοι που είχαν παραμεριστεί από την εξουσία προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να ανατρέψουν το καθεστώς. Οι δύο επόμενοι αιώνες είναι αιώνες ακμή για τη γαλλινότατη. Ο μακρόχρονος αγώνας με την ισχυρή αντίπαλο Γένοβα έλειψε τη χώρα. Και μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα διευρύνθηκαν σημαντικά εκτίσεις της στην Ιταλική ενδοχώρα. Όμως, η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης στα 1453 από τους Οθωμανούς και η μετατόπιση των εμπορικών δρόμων από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό αποτέλεσαν βαρύ πείγμα για τη Βενετία. Η συνεχής πόλεμη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 15ο μέχρι το 18ο αιώνα την οδήγησαν σε πλήρη οικονομική και πολιτική πτώση, μέχρι την οριστική της διάλυση από τον Μεγάλο Ναπολέοντα το 1797. Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο η Κέρκυρα οχυρώθηκε, προκειμένου να αποτελέσει το τελευταίο τροπίδιο του Μητροπολιτικού Εδάφους. Ιδιαίτερη δε σημασία απέκτησε μετά το 1669, οπότε η Βενετία έχασε την Κρήτη και πολλά λιμάνια εμπορικούς σταθμούς στην Πελοπόννησο και του Αιγαίου. Πώς όμως ακυρώθηκε η Κέρκυρα? Στα μέσα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα εγκαταλείπεται λόγω των κοντρικών επιδρομών η Χερσόπολη, η πόλη των κλασικών χρόνων στη Χερσόνησο του Κανονιού, και αρχίζει να αναπτύσσει το οικισμός στον χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το παλαιό φρούριο. Η ανάπτυξη των χειρωματικών έργων μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις περιόδους, που οριοθετούνται από τα καθοριστικά γεγονότα που σημαδεύουν την τύχη του νησιού, την υποταγή της Κέρκυρας στη Βενετία και την οικονομική ακμή και παρακμή της γαλλινοτάτης. Η πρώτη περίοδος οριοθετείται από την κατάληψη το 1386 και από την πρώτη Οθωμανική πολιορκία στα 1537. Στην αρχή της περίοδου αυτής υπήρξε ανάγκη αντιμετώπισης των Γενοβέζων, ενώ προς το τέλος της ανάγκη αντιμετώπισης του Οθωμανικού κινδύνου. Τα πρώτα αμυντικά έργα έγιναν στην Ακρόπολη, όπου ήταν και ο πυρήνας της πόλης. Η σημερινή πόλη δεν ήταν παρά ένας μικρός οικισμός. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η τάφος που χωρίζει τη Χερσόνησο από την πόλη και αλλάχθηκε η Βυζαντινή οχύρωση με νέο περιτύχισμα, που περιλάμβανε βαρύς κυκλικούς πύργους σύμφωνα με τη συνήθη λύση του 15ου αιώνα. Τότε κατασκευάστηκε και το μικρό λιμάνι του Ματρακιού. Η σύνδεση με την ξηρά γινόταν μέσω ψήλινης γέφυρας στο βορειοδυτικό άκρο, ενώ η κεντρική πύλη που σώζεται ως σήμερα δίπλα σε εγκαταστάσεις του βορειά βρισκόταν στο μέσο του βόρειου τείχους. Τα έργα εξελίχθηκαν από το 1402 και μετά, ενώ το 1501 οχυρώθηκε ο πύργος της ξηράς. Το 1532 καταρτίστηκε νέο σχέδιο άμυνας, με βάση το οποίο θα γινόταν επέκταση των προμαχών και διαπλάτηση των τάφων. Νέοι μέθοδοι όμως επικρατούσαν ήδη στην οχυρομαχητική τεχνική και με βάση αυτές θα οχυρώνονταν πλέον η Κέρκυρα. Ο 16ος αιώνας είναι μια εποχή που οι μεσαιωνικές οχυρώσεις δεν καλύπταν πλέον τις αμυντικές ανάγκες ενός τόπου.
Είναι η εποχή κατά την οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται φρούρια που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων διαγόνων όπλων και της νέας πολεμικής τεχνικής. Οι αλλαγές στην κατασκευή των φρουριών ήταν ριζικές και είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία του συστήματος οχυρώσεως με προμαχώνες, αυτού που στην ιταλική ορολογία είναι γνωστό σαν Fronte Bastionato και στα ελληνικά σαν προμαχωνικό μέτωπο. Το σύστημα αυτό επικράτησε στην οχυρωματική αρχιτεκτονική μέχρι και το 19ο αιώνα. Από τους εμπνευστές και πρωτοπόρους στην εφαρμογή του Fronte Bastionato ήταν ο Βερονέος αρχιτέκτονας Μικέλε Σαν Μικέλη, ο οποίος εργάστηκε τόσο στα κερκυριακά φρούρια όσο και στα φρούρια της Κρήτης και της Κύπρου. Η δεύτερη περίοδος των οχυρώσεων οριοθετείται από το 1537, που είναι η πρώτη Οθωμανική πολιορκία, και το 1571, που είναι η επόμενη. Το παλιό φρούριο είχε αντισταθεί με επιτυχία μεν στην πολιορκία του 1537, είχε όμως αποδειχθεί ανεπαρκές για να προστατεύσει το σύνολο του πληθυσμού. Την ίδια εποχή, ο Οθωμανικός επεκτατισμός διέλυε σιγά-σιγά τις ενετικές αποικίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, η Γαλλινοτάτη αποφάσισε βελτίωση και επέκταση των κερκυριακών οχυρώσεων. Τότε κατασκευάστηκαν οι δύο τεράστιοι πενταγωνικοί προμαχώνες προς την πλευρά της πόλης και η μεταξύ τους κορτίνα, οι οποίοι δέχονταν συνεχείς βελτιώσεις και τελείωσε στα 1603. Διαπλατήθηκε η τάφρος και ανοίχτηκε νέα είσοδος στο μέσο της κορτίνας των οχυρώσεων. Η οχύρωση του παλιού φρουριού μπορεί να διακριθεί σε τρία βήματα. Το ψηλό περιτύχισμα που περιλαμβάνει τις δύο κορυφές και το μεταξύ τους χώρο. Την οχύρωση του καβοσίδερο και το τρίτο που περιλαμβάνει το μέτωπο της πιανάδας. Το επίπεδο δηλαδή που περιγλύει το μεγαλύτερο μέρος της Ακρόπολης και όλη την τοποθεσία μέχρι τους πρόποδες του πύργου της θάλασσας. Η τρίτη περίοδος οριοθετείται από την πολιορκία του 1571 και την πτώση του Χάνδακα στα 1669. Μετά την πολιορκία του 1537, αλλεπάλληλες πρεσβείες προς τη Βενετία ζήτησαν την οχύρωση του Εξοπολίου, του κατοικημένου χώρου έξω από το φρούριο. Η δεύτερη πολιαρχία όμως από τους Οθωμανούς το 1571 συμπλήρωσε τις καταστροφές του 1537 και τελικά η πρεσβεία του 1572 πέτυχε απόφαση να ακυρωθεί το αίτημά της. Στις 23 Νοέμβρη του 1576 έφτασε στην Κέρκυρα σταλμένος από τη Βενετία ο αρχιτέκτονας Φρανκίσκος Βιτέλη για να λάβει τη διεύθυνση των εργασιών. Μέχρι το φθινόπωρο του 1578 που έμεινε στο νησί, είχε έτοιμα τα σχέδια και είχε ξεκινήσει τα βασικά έργα. 2.000 σπίτια καταδραφίστηκαν τότε για να υψωθούν οι νέες οχυρώσεις που θα προστάτευαν την πόλη, ενώ μεγάλο μέρος του οικοδομικού υλικού προήλθε από την ερημωμένη Παλιόπολη. Ο Βιτέλη θεώρησε απαραίτητη την οχύρωση του λόφου του Αγίου Μάρκου στο βορειοδυτικό αγροτουρκισμού και μπροστά από το λόφο Αβράνου, με ένα ακόμα φρούριο που θα προστάτευε τα περίχωρα, τα πλευρά του υπάρχοντος φρουρίου και το λιμάνι της πόλης. Το φρούριο αυτό, για διάκριση από το παλιό, ονομάστηκε νέο και εκτείνονταν σε δύο επίπεδα. Η βασική του μορφή έμεινε η ίδια μέχρι τα χρόνια των Άγγλων. Οπότε, σύμφωνα με τις εξελίξεις οχυρωματικής τέχνης, αναμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αμυντικές του διατάξεις. Τότε κατασκευάστηκαν νέοι προμαχώνες, οχυρώματα, κανονοστοιχίες, στρατώνες, όπως ο τεράστιος στρατώνας της κορυφής με τον Τρούλο, αποθήκες τροφίμων, ηματισμού και πολεμοφοβείων. Τέταρτη και τελευταία περίοδος για τη Βενετοκρατία, η περίοδος αυτή οριοθετείται από το 1669 με την πτώση του Χάνδακα έως το 1797 με την οριστική διάλυση της Βενετίας. Στα μέσα του 17ου αιώνα και ενώ ο πόλεμος της Κρήτης συνεχιζόταν, οι κερκυριακές οχυρώσεις δέχονταν νέες βελτιώσεις. Μπροστά από τον προμαχώνα Ραϊμόντο κατασκευάζεται το κερατοειδές οχύρωμα του Αγίου Αντωνίου, ενώ μπροστά από την Πόρτα Ρεάλε προστατευτικό Ριβελίνο. Τα έργα αυτά ξεκίνησαν το 1641 και κράτησαν πάνω από 10 χρόνια. Με την πτώση της Κρήτης στα 1669, η Κέρκυρα παρέμεινε το τελευταίο οχυρό της Γαλλινοτάτης στην Ανατολή. Έτσι επιβλήθηκε η ενίσχυση των οχυρώσεων της εκ νέου. Τα νέα σχέδια συντάχθηκαν από τον μηχανικό Φίλιπ Βερνέντα και η εκτέλεσή τους κράτησε 20 περίπου χρόνια, ως το 1682. Οι νέες οχυρώσεις χαρακτηρίστηκαν σαν εξωτερικά έργα και βοηθούσαν την άμυνα με σκοπό να εξαναγκάζουν τον πολιορκητή να αποκαλύπτει γρήγορα τον τομέα επίθεσης. Τα έργα αυτά ήταν το κερατοειδές έργο του Αγίου Αντωνίου από την παραλία της Γαρίτσας μέχρι περίπου το σημερινό γήπεδο τέννις, η Μεσαίωνος Κορνέας στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται το πρώτο γυμνάσιο, το Ριβελίνο Γρημάνι που βρισκόταν στη θέση περίπου του Δημοτικού Θεάτρου και η Μεσαίωνος Γρημάνι η οποία βρισκόταν στην καμπή του δρόμου της Λαϊκής, όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν το σιδηρουργείο. Και τέλος, το κερατοειδές οχύρωμα του Σκάρπονα.
Πυκνότατο το δίκτυο αποκαλυμμένες διαβάσεις και κοντραμίνες εξασφάλιζε την επικοινωνία μεταξύ των εξωτερικών έργων και βοηθούσε αποτελεσματικά την αντιμετώπιση των εθνικών υπονόμων που θα απειλούσαν τα τείχη σε περίπτωση πολιορκίας. Μετά την πολιορκία του 1716, ο Σούλεμπουργκ πρότεινε την τείχηση των λόγων Αβράμ και Σωτήρα, καθώς και την κατασκευή φρουρίου για να προστατεύει τα πλευρά τους στη θέση Σαρόκο. Τα έργα αυτά κράτησαν 10 χρόνια και με αυτά η οχύρωση της πόλης παίρνει πλέον την οριστική της μορφή που κρατά μέχρι το τέλος της Ανατοκρατίας. Εδώ βλέπετε την οχύρωση όπως είναι διαμορφωμένη μετά τις υποδείξεις του Σούλεμπουργκ. Την εποχή της πολιορκίας δεν υπάρχει. Το φρούρι του Αγίου Σωτήρα, εκεί πήρε τώρα οι φυλακές. Το φρούριο Σαρόκο, το οποίο είναι ακριβώς στη θέση του ψυχιατρίου και τμήματά του σώζονται. Και το φρούριο του Αβραμίου, το οποίο τα υπολείμματα αποτελούν τη βάση του γυροκομείου. Τα εξωτερικά έργα αποτελούν αυτή τη γραμμή όπου βλέπετε. Το νέο φρούριο βρίσκεται εδώ. Μπροστά του, οι δύο κρωμακόνες αποτελούν το κερατοειδές οχύρωμα του Σκάρπονα. Χαμηλότερα είναι η θέση της κοροκοφολιά. Η επιτάφρια οδός που υπήρχε χρησιμοποιείται σήμερα για τα αυτοκίνητα. Εδώ, στο σημείο αυτό, είναι σήμερα η στροφή της Λαϊκής. Απέναντι ακριβώς βρίσκεται η Μίνα και λίγο παρακάτω σχηματίζονται τα τρία οχυρώματα των εξωτερικών έργων. Μέχρι εδώ πήρε το κέρας του Αγίου Αντωνίου, περίπου από κορώνα ντούλια μέχρι το τένις. Εδώ είναι ο προμακόνας Ραϊμόντο που βρίσκεται πάνω του σήμερα ο Φίνικας και εδώ είναι η πλατφόρμα του Αγίου Αθανασίου, η οποία βρίσκεται ακόμα και σήμερα, είναι ο όγκος που βρίσκεται πάνω από το γυμναστήριο. Αυτό είναι το οχύρωμα του Αθανασίου. Στην κορυφή βρισκόταν η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, όπου παρέμεινε για τον πρώτο καιρό το σκήνομα του Αγίου. Το κομμάτι αυτό του τείχους διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο πριν από 120 χρόνια περίπου. Δεν είχε αυτή τη μορφή. Πλησιάζοντας όμως το 1716, στις 26 Γενάρη του 1699, στο Κάρλοβιτς της Σλοβενίας, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βενετία υπέγραψαν την ομώνυμη συνθήκη ειρήνης. Με τη συνθήκη αυτή, ο Σουλτάνος αναγνώρισε τη βενετική κυριαρχία στη Δαλματία, Πελοπόννησο, Λευκάδα και Αίγινα και παραιτήθηκε από κάθε χώρα και τη διακίνησε. Ταυτόχρονα η Βενετία αναγνώρισε την Οθωμανική κυριαρχία στη Ρεαία Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου και εκένωσε το φρούριο του Ναυπάκτου. Ο ελλαδικός χώρος βρέθηκε μοιρασμένος σε δύο μεγάλα τμήματα, κεντρικό και νότιο, κάτω από αντιμαχόμενους επίδοξους κατακτητές που συνέχιζαν τις πολεμικές τους συγκρούσεις, με σκληρές αλλά και τραγικές συνέπειες για τους γηγενείς πληθυσμούς. Ήδη τα δύο κράτη, η Βενετία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, βρίσκονταν σε φάση παρακμής. Αιτία το άνοιγμα προς τον νέο κόσμο, μετά τα ταξίδια του Χριστόφορου Κολόμπου και του Βάσκου Νταγκάμα, που άνοιξαν καινούριους εμπορικούς δρόμους. Ακολούθησε η παρακμή στο εμπόριο της Βαλκανικής με τη Δύση. Τα λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, στρατηγικές περιοχές του παλιού δρόμου προς την Ασία, βρέθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες που εμπόδιζαν την ναυτιλία και παρέλυναν τις μεγάλες συγκοινωνιακές αρτηρίες προς τον Ατλαντικό. Τα καράβια της Βενετίας, της Αγκώνας και της Γένοβας προσπαθούσαν ακόμα να επικοινωνούν με τα λιμάνια της Κωνσταντινούπολης, της Καλλίπολης και τα άλλα εμπορικά κέντρα της Ανατολής. Ενώ τα καραβάνια της Ραγούζας έφταναν μέχρι την Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Σόφια, Νόβι Μπάζα για να διαπεραιώσουν τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονταν ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Λίγο αργότερα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να εφαρμόζει πολιτική πλέον επεκτατική και εχθρική προς τις χώρες και της Ευρώπης. Έτσι το εμπόριο μειώθηκε και στη Βαλκανική Χερσόνησο υπήρχαν αγορές μόνο τοπικού χαρακτήρα. Η Οθωμανική ισχύς ήταν ήδη μειωμένη από την καθολική παρακμή της εμπορικής δραστηριότητας, τα στρατιωτικά έξοδα και τις σημαντικές ζημίες που είχαν προκαλέσει η διαδοχική πόλεμη με τη Βενετία. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκανε την τελευταία προσπάθεια να αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Στα 1711 υπογράφεται η Συνθήκη του Προύθου, η οποία τερματίζει τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία στρέφεται πλέον ενάντια στη Βενετία, για την οποία ισχυρίζονταν ότι υποκινούσε σε επανάσταση Μαρμούνιους και συνελάμβανε τα Οθωμανικά πλοία στη Μεσόγειο. Αυτά θεωρήθηκαν παραβιάσεις της συνθήκης του Κάρλοβιτς. Τις 7 Δεκέμβρη 1714 η πύλη κηρύσσε επίσημα τον πόλεμο για την Γαλλινοτάτη. Το Μάιο 1715 ο μεγάλος Βεζίρης Αλής με 100.000 άνδρες εισβάλλει στην Πελοπόννησο, η οποία από το 1684 ανήκει στη Βενετία. Ενώ ο Στόλος με 62 σουλτάνες και πολλά μικρότερα πλοία πολιόρκησε από τη θάλασσα τον Άφλιο, τη Μονεβασιά, την Κορώνη, τη Μεθόνη, την Πάτρα και τα Κύθερα.
Σύντομα οι Οθωμανοί ήταν κύριοι της Πελοποννήσου και των Κυθύρων. Ο κίνδυνος που διαγραφόταν στον ορίζοντα ήταν άμεσος για την Κέρκυρα. Τελευταίο προμαχώνας της Ιστορικής Δύσης. Το Γενάρη του 1716, οι πληροφορίες που έφταναν στη Βενετία ανέφεραν ότι οι Οθωμανοί συγκέντρωναν στην Κρήτη και το Μοριά τεράστιες ποσότητες πολεμικού υλικού και πολυάριθμες στρατιωτικές δυνάμεις. Την εποχή εκείνη, η Κέρκυρα φρουρούσε 2.500 στρατιώτες, αξιωματικοί και αξιωματικοί. Οι οχυρώσεις όμως ήταν σε άθλια κατάσταση και υπήρχε μεγάλη έλλειψη εφοδίων. Εμφανής ήταν πλέον η συνέπεια της οικονομικής κρίσης στην οποία είχε πέσει η Βενετία μετά τον πόλεμο της Κρήτης. Ο 25ετής αυτός πόλεμος είχε κοστίσει στη Βενετία 120 εκατομμύρια χρυσά δουκάτα και απώλειες 200.000 ψυχών. Όταν τα νέα έφτασαν στη Βενετία, άρχισε αμέσως η στρατολόγηση Ιταλών και Γερμανών. Τη διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολή κλήθηκε με μελάδι ως άξονα στρατηγός Ματθίας φον Σούλεμπουργκ, που έφτασε στη Βενετία τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη του 1715. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του Στρατάρχη της Δημοκρατίας και στάθηκε στην Κέρκυρα το Φλεβάρι του 1716. Μαζί του ήταν οι υπασπιστής του και κυρίως αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Στρατηγός. Η πόλη είχε εκείνη την εποχή πληθυσμού που έφτανε τις 16.000 ψυχές. Ήδη η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κηρύξει το πόλεμο στην Αυστρία και ο Οθωμανικός στρατός, αφού πέρασε το Δούναβι, κατευθυνόταν προς το Σεμλίνο. Ο πρίγκιπας Αγωγίας Ευγένιος, που διεύθυνε την Αυστριακή Άμυνα, έγραφε στις 8 Απρίλη προς τον Σούλεμπουργκ ότι ήταν βέβαιος ότι οι Οθωμανοί θα κινούνταν με στόχο την Κέρκυρα. Για τον σκοπό αυτό συγκέντρωναν δυνάμεις στη Σαγιάδα και στον Κουτρωτό. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Σούλεμπουργκ είχε ήδη συνεργαστεί με τον Ευγένιο της Αγωγίας στη μάχη του Μοπλακέλτ στις 11 Σεπτέμβρη του 1708 εναντίον των Άγγλων. Στις 6 Ιουνίου, ένα αγγλικό καράβι που διέπνευσε το βόρειο στενό ανέφερε την ύπαρξη Οθωμανικού στρατοπέδου κοντά στον Κουτρωτό. Πράγμα που αγνοούσε η βενετική διοίκηση. Παρά το γεγονός αυτό όμως και παρά τις ήδη γνωστές αναφορές για κατασκευή νέων δρόμων στην Ήπειρο, την αυγή σε επίπεδο λέμος των Αμβρατικών και τις διαταγές προς τους γεννήτσαντες και τους παχύδες να είναι σε ετοιμότητα, η άποψη που επικράτησε από την πλευρά του Γενικού Προνοητή Ανδρέα Πιζάνη ήταν ότι οι Οθωμανοί δεν θα τολμούσαν επίθεση στην Κέρκυρα. Ο Σούλεμπουργκ όμως έδωσε λεπτομερείς οδηγίες στο Γενικό Καπετάνιο Ντολφίν για τα έργα που έπρεπε να γίνουν, προκειμένου να βελτιωθεί άμυνα. Και έφυγε με το βαρύ στόλο υπό τον έκτακτο γενικό καπετάνο Ανδρέα Κορνέρ για να επιθεωρήσει την άμυνα της Πάργας και της Αγίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι βαρύ στόλος για τους Βενετσιάνους δεν έχει να κάνει με το μέγεθος των πλοίων, αλλά με τον τρόπο κινήσεις. Ο βαρύ στόλος αποτελείται από ιστιοφόρα και ο ελαφρός από κοπήλατα. Στη Ζάκυνθο φτάνει ο Σούλεμπουργκ στις 15 Ιουνίου. Εκεί μαθαίνει ότι ο Οθωμανικός στόλος είναι αγκυροβολημένος στο λιμάνι της Σαπιέντσας. Και αμέσως μετά φτάνει η είδηση ότι απέπλεψε κατευθυνόμενος δυτικά. Φεύγει από τη Ζάκυνθο στις 23 Ιουνίου, με το βαρύ στόλο ο οποίος περιλάμβανε 35 μικρά και μεγάλα πλοία της γραμμής. Ο στρατάρχης όμως, πιεζόμενος από την κατάσταση, προτίμησε να στερηθεί σε κάποια στιγμή την προστασία του στόλου και να προηγηθεί με δύο κάτρακα. Φτάνει έτσι στην Κέρκυρα της 30 του μήνα, όπου με μεγάλη απογοήτευση βλέπει ότι οι διαταγές του δεν έχουν εκτελεστεί και επικρατεί κλίμα απεισιοδοξίας. Εν τω μεταξύ, ο Ντολφίν αντικαθίσταται από τον Γενικό Προνοητή Ανδρέα Πιζάνη, ο οποίος έχει τη διοίκηση του ελαφρού στόλου με 15 γαλέρες, 2 γαλιάσες και μερικά μικρότερα πλοία. Από τις 24-25 Ιουνίου παρατηρήθηκε ήδη η πολεμική προετοιμασία του Οθωμανικού στρατού στις περιοχές του Κουτρωτού και της Αγιάδας. Ο Σούλεμπουργκ, επιστρέφοντας από τη Ζάκυνθο, κατένιμε τη στρατήγη της δυνάμεις που είχε και επίσης αποτελούνταν από 1.030 Γερμανούς, 400 Ιταλούς, 725 Δερματούς και 300 Ντόπιους. Τα τείχη ενισχύθηκαν με πυροβόλα, δοκάρια και πέτρες. Γνώριζε ότι κάθε μέρα που θα κρατούσε περισσότερο τα φρούρια σήμαινε αποφασιστικό κέρδος για την προέλαση του πρίγκιπα Ευγένιου στην Ουγγαρία, ενάντια στον εκεί κύριο όγκο των Οθωμανών. Εδώ βλέπετε διάγραμμα της πολιορκίας. Ο πίνακας αυτός υπάρχει σε δύο αντίγραφα, στο Δημαρχείο και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Το βίδο, ο Οθωμανικός στόλος είχε παραταχθεί ανοιχτά προς τα βουδιά και οι γεώσεις φαίνονται εδώ πέρα όπως ήταν εκείνη την εποχή. Γύρω-γύρω είναι τομές σε διάφορα σημεία των οχυρώσεων και υπόμονιμο με το τι περιγράφει ο χάρτης. Για να παρεμποδιστεί η πιθανή απόβαση στην περιοχή της Πηλιάς, καταδυθύστηκαν πλοία κοντά στην παραλία και τοποθετήθηκαν πάσαλοι. Ενισχύθηκαν οι προμαχώνες και οι μισέλινοι, ενώ μεταφέρθηκαν οι ασθενείς στις ασφαλέστερες θέσεις. Τελικά, δύο βενετικά κάτεργα που περιπολούσαν κοντά στην Κασιόπη ανέφεραν ότι στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιούλη ο Οθωμανικός στόλος διέπνευσε το βόρειο στενό του νησιού και παρατάχθηκε κατά ένα μέρος από τον Βουθρωτό μέχρι την Υπηρωτική Παραλία, ενώ το κύριο μέρος του από τον Βουθρωτό στο νησί.
έτοιμο να αποβιβάσει 33.000 εμπειροπόλεμους άντρες. Μετά την είσοδο του Οθωμανικού στόλου στο στενό, ο Βενετικός έπλευσε σε τάξη μάχης μέχρι το Βίδο, για αναγνώριση και επανήλθε στη θέση του. Εδώ βλέπετε μια σύγχρονη απόδοση της πολιορκίας, είναι όμως τελείως φανταστική. Ποτέ δεν βρέθηκε ο Οθωμανικός στόλος στη θέση αυτή στον όρμο της Γαρίτσας, ενώ στο παλιό θρόνο υπάρχουν κύματα τα οποία δεν υπήρχαν τότε. Ας ακούσουμε όμως την περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα για την άφηξη του Οθωμανικού στόλου. Δεν ακούγεσαι. Τώρα. Εντάξει. Και να που την Κυριακή, 5 του μηνός, μόλις χτύπησε η ώρα 4, φάνηκε ένα μπουκάλι από το στενό της Κασιόπης, Ιλιανή Τούρκικη Αρμάδα, από περίπου 30 τον αριθμό μέσου μεγέθους γαλέρες, γαλεώτες και φούστες, και 13 μεγάλες γαλέρες, που προχωρούσαν γρήγορα σπρωγμένες από το φρεσκαρισμένο μαΐστρο. Μόλις φάνηκαν, σήκωσε αμέσως άγκυρα η γαλέρα Μπαστάρνο και βγήκε έξω από το μαντράκι, μαζί με 13 γαλέρες και 2 γαλεάτσες, επιάρχους τον Ευγενή Καπέλο η μία και τον Ευγενή Κρυμάνη η άλλη, και προχώρησαν ως την άκρη του ύφαλου Βίδου, τον Χέρι, έτοιμες να αντιμετωπίσουν με θάρρος τον εχθρό. Όμως, αυτή τη στιγμή επεσήμαναν τον ίδιο τον καπετάν Πασά, να ξεπροβάλλει από το παραπάνω στενό με 72 τετράγωνα εστία, μεγάλα και μικρά, ανάμεσά τους 2 παλάνδρες και ένα μπουρλότο. Έτσι, έσβησε κάθε ελπίδα τους για αντίσταση και γύρισαν στο μαντράκι, κάτω από την προστασία των κανονιών του παλαιού φρουρίου, παρόλο που άλλα από αυτά ήταν χωρίς κυλίβαντες και άλλα χωρίς γόμωση. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις έγινε πολεμικό συμβούλιο, πάνω στην Μπαστάρδα, το οποίο όπως κοινολόγησε ο Ευγενής Ερίτσο, κατέληξε στην απόφαση να αποβιβαστούν όλα τα πληρώματα της Ιλιανής Βενετσιάνικης Αρμάδας για να οπλιστούν και να διατεθούν στην άμυνα της τοποθεσίας, καθώς τα πλοία να μείνουν στο μαντράκι εκεί που βρίσκονταν. Μάλιστα, σε εφαρμογή αυτής της απόφασης άρχισαν να τους αφαιρούν τα κουπιά και διάφορα άλλα εξαρτήματα. Καθώς φαίνεται, οι Βενετσιάνοι, παρόλο που πήραν αμέσως την απόφαση να αποχωρήσει η Ιλιανή Αρμάδα και να πλέψει από τον νότιο στενό προς συνάντηση της Βαριάς, διέδιναν άλλα, ώστε να μην διαρρεύσουν πληροφορίες για την πραγματική τους πρόθεση. Στο Βίδο στρατοπέδευσαν 100 άντρες με την εντολή να ανάψουν φωτιές σε διάφορα σημεία, ώστε να είναι εμφανής η παρουσία τους και να ξεγελαστούν οι Οθωμανοί για τον αριθμό τους. Δύο μικρά κάτεργα περιπολούσαν συνέχεια ανάμεσα στο Βίδο και την πόλη. Τη νύχτα 5 προς 6 Ιούλη, ο υποτοπιζάνι ελαφρός στόλος απέβλεψε για να συναντήσει τη μοίρα του Κορνέρ που επέστρεφε από τη Ζάκυνθο και την υποβή με το πλοίο Λέων, η οποία ερχόταν από τη Βενετία και μετέφερε στρατό και εφόδια. Η αναχώρηση του στόλου ερήμωσε το μαντράκι, προκαλώντας μεγάλο φόβο στους κατοίκους. Τα πλοία έπεσαν νοτιοανατολικά και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Ερήκουσα. Τις πρωινές ώρες της 8ης Ιούλη, αφού προηγήθηκαν αναγνωριστικοί πλοές, οι Οθωμανοί άρχισαν να αποβιβάζονται στα βουλιά και τον ύψο. Αψιμαχίες έγιναν τότε με κερκυρίους που έφτασαν να τους καρνοκτήσουν, ενώ πλήθη αμάχων ζήτησαν καταφύγιο στο παλιό φρούριο, παρά την προσπάθεια της φρουράς να εμποδιστούν. Ταυτόχρονα, ο καπετάν Πασάς ζήτησε την παράδοση της πόλης και πήρε άμεση αρνητική απάντηση. Εν τω μεταξύ, για δύο συνεχείς ημέρες, η Ιλιανή Αρμάδα βρισκόταν εμπλό, μέχρι που έφτασαν στα Γραφονίσια της Μερλέδας. Αλλά σε αυτό το διάστημα δεν είδα ποτέ τη Βαριά Αρμάδα, που ήδη είχε προχωρήσει ως ρωτά ως το Οτράντο. Πράγματι, μια ομίχλη πολύ πυκνή, που διάρκεσε χωρίς διακοπή πάνω από τις 3 μέρες, είχε στερήσει την ορατότητα αυτών των 2 πλοίων και δεν άφηνε να δουν τις ναύες ακόμα και ένα κοντά. Και οι γαλέρες δεν βλεπόντουσαν η μία με την άλλη, και για να μην συγκρουστούν μεταξύ τους, χτυπούσαν συνεχώς τα ταμπούρλα. Και έριχναν και από καμία κανονιά για να μην ξεκόψουν. Αν δεν τους είχε τύχει αυτή η ομίχλη, θα είχαν δει τις ναύες, τουλάχιστον όταν αυτές επέστρεφαν από το Τράντο, όπου είχαν πληροφορηθεί ότι η Οθωμανική Αρμάδα ήταν στην Κέρκυρα, και έσπευσε ο κύριος έκτακτος καπιτάνος των Ιστιοφόρων να αναστρέψει πορεία και να βάλει πλώρη για τούτο το μέρος. Αλλά μόνο το κουμπονιτό των κανονιών ήταν εκείνο που φανέρωνε την άφηξη της βαριάς Βενετσιάνικης Αρμάδας στην Κέρκυρα. Ήταν στις 8 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, αφιερωμένη στο δοξασμένο όνομα της Παναγίας. Τότε συνέβη η είσοδος των Ιστιοφόρων σε αυτό το κανάλι. Οι πρώτες κανονιές δείχθηκαν προς τιμήν του ιερού ναού της Μακαρίας Παρθένου της Κασιόπης, προαναγγέλλοντας τον εχθρό, την επικείμενη μάχη και το χαμό του. Γράφει ο ίδιος ο Κορνέρ, μεταξύ άλλων, στην αναφορά του προς το Δόγι. Το βράδυ της 7ης Ιουλίου έφτασα στα νερά της Άσονας και την πρώτη ώρα της νύχτας θέλησε η ευσπλαχνία του κυρίου
να εισακούσει τις διάπειρες προσευχές μου και φύσηξε ο περιπόθητος Μαΐστρος. Χωρίς να χάσω στιγμή, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία και έβαλα πλώρη για το νησί και απόλαυσα τη μεγάλη ικανοποίηση να βρεθώ την άλλη μέρα στις 7 η ώρα κατά μεσίσον στενό της υπερευλογημένης θεοτόκου της Κασιόπης. Δεν ήξερα ακόμη πού ακριβώς ήταν και αγκυροβολημένος ο εχθρός. Μια και όμως είχα πάρει την οριστική απόφαση να δώσω οποιασδήποτε μάχη, έστειλα χωρίς καθυστέρηση την καταγή στον Ιγλαμπρότατο κύριο Ναύαρχο Γιέντο, όπου είχε προσφερθεί εθελοντικά να αναλάβει την επικίνδυνη θέση του πρώτου προπομπού, να πλέψει στο στόμι του καναλιού, να κρατηθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια στην πορεία του και να κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να στερήσει από τον εχθρό το πλεονέκτημα του Σοφράνου. Ήψωσα λοιπόν αμέσως το εκτελεστικό σήμα της διαταγής και σύντομα είδα με ανακούφιση να σχηματίζεται άψογα η παράταξη. Υπέδειξα στον πρωταθληθέντα κύριο Ναύαρχο τη γραμμή πλεύσης για το στόμιο του καναλιού και αυτός εκτέλεσε με ακρίβεια τη γνωστή ικανότητά του τη διαταγή μου. Έτσι, εισπλέψαμε στο κανάλι, όπου απόλαυσα τη μεγάλη χαρά να βρεθώ με όλη τη μοίρα μου σοφράνο από όλες τις σουλτάνες, 72 τον αριθμό, που αμέσως έκαναν μπάνιο. Ο στόλος ο Βενετσιάνικος μπήκε στο στενό, πλέοντας σε γραμμή παραγωγή σε μια στήλη, δηλαδή το ένα πλήρως από το άλλο. Ο τρόπος αυτός εισόδου προκάλεσε αντιδράσεις στη συνέχεια όταν γύρισαν στην πόλη, καθώς θεωρήθηκε ότι με τον τρόπο αυτό τα πλοία μπήκαν με πολύ αργό ρυθμό στο στενό. Όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, ήταν η μόνη δυνατή επιλογή, καθώς ο Μαΐστρος που έπαιρνε εκείνη την ώρα έσπρωχνε ήδη τα πλοία προς τα αλβανική ακτή, στερώντας δυνατότητα λοιμών. Ενώ αν έπιασε δύο στήλες όπως είχε ζητήσει η στρατιωτική διοίκηση, υπήρχε φόβος κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού να κόψει το ένα πλοίο τον αέρα του άλλου και να προκληθεί αναταραχή μεγάλη. Το θέμα του χαιρετισμού του Εθήμου, καθώς τα πλοία έπλεαν απέναντι από την Ψηφία της Παναγίας, προκάλεσε έντονο προβληματισμό. Καθώς η τήρηση του Εθήμου θα προειδοποιήσει τους Τούρκους λίγα λεπτά νωρίτερα, πολύτιμα λεπτά, ενώ η μη τήρησή του, σε περίπτωση που ναυμαχία δεν πήγαινε καλά τους Βενετσιάνους, θα θεωρούνταν ότι οφείλονταν σε εθνική παρέμβαση, λόγω ασέβειας. Οι Οθωμανοί πάντως αντιλήφθησαν γρήγορα και κινήθηκαν εναντίον του στόλου. Οι δύο αντίπαλοι συμπλάκηναν σε ναυμαχία που διάρκεσε 2 ώρες. Τα βενετικά καράβια κατάφεραν να διασπάσουν τον Οθωμανικό πλοίο και να φτάσουν στην Κέρκυρα, αφαιρώντας πλέον τον έλεγχο της θάλασσας από τους Οθωμανούς. Η ενέργεια αυτή έδωσε θάρρος στη φρουρά και σε πολλούς διαφυρέους. 3.000 περίπου ήταν αυτοί οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν τη φρουρά με δικά τους έξοδα και να διακριθούν μάλιστα τη διάρκεια της πολιορκίας. Εδώ έλεγχε πάλι την οχύρωση της εποχής σε μια άποψη που θυμίζει ένα φωτογραφία. Το νέο φρούριο, τους κάρπονες χαμηλότερα, τα ακυρώματα που είχαμε εκείνη την εποχή και το κέρας του Αγίου Αντωνίου, το οποίο δέχτηκε μία από τις πιο ισχυρές επιθέσεις από ό,τι θα δούμε. Στις 9 Ιουλίου οι Οθωμανοί συνέχισαν να αποβιβάζονται. Η απόβαση του κύριου Όγκου των δυνάμεών τους διάρκεσε έως 18 του ίδιου μήνα και ταυτόχρονα οργανώθηκε το στρατόπεδο. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο Σούλεμπο πελίσχυσε την Πούντα Περπέτεο, εκεί που σήμερα βρίσκεται το 6ο γυμνάσιο, κλείνοντας τις άκρες με βαρέλια κόμματος και επιμελήθηκε όλο το νέο φρούριο. Στις απαραίτητες αγκαρίες, μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Κερκυραίων και ειδικά των Εβραίων. Υπεράτοπες προσπάθειες καταβλήθηκαν για να τοποθετηθούν επιπλέον πυροβόλα στην πλευρά του παλιού φρουρίου προς το Δίδο, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα ευνηδιασμού. Στις 11 Ιουλίου η απόβαση συνεχιζόταν και ο Σούλεμπουργκ έφτασε στο Δίδο για να έχει πλήρη γνώση των εχθρικών κινήσεων. Τα πλοία προσορμίστηκαν κοντά στο παλιό φρουρίο, επιτρέποντας έτσι τη διάθεση περισσότερων δυνάμεων στην άμυνα προς την εξοχή. Στις 15 επέστρεψε μέσω Λευκίνης ο ελαφρός στόλος από τον Πιζάνιο, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να ενωθεί με το στόλο του Κορνέρο όπως είδαμε πρώτα, είχε όμως συναντήσει την υποπομπή με το πλοίο Λέων, το οποίο διαφορετικά θα είχε πέσει στα χέρια των Οθωμανών. Στις 18 έφτασαν 3 πλοία με ενισχύσεις χιλίων ανδρών, χρήματα και μπισκότων. Στα εφόδια αποστάλθηκαν συμπεριλαμβάνοντα και 10.000 τριβόλοι. Η τριβόλη ήταν εφεύρεση της εποχής, ενάντια στο υπηκό και αποτελούνταν από μια σιδερένια σφαίρα με 4 εκμηρές προεξοχές. Οι 3 αποτελούσαν πάντα τη βάση, ενώ η 4η έμενε καταπόρυφη, τραυματίζοντας άλογα και πεζούς. Να επισημάνουμε εδώ ότι σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας η πόλη εκταδιάζονταν κανονικά, καθώς το στενό της Λευκίνης ήταν ελεύθερο. Μέχρι τις 30 Ιουλίου αποβιβάστηκαν στα βουβιά και τον ύψο 30.000 Οθωμανοί, από τους οποίους οι 3.000 επίσης. Στις 19 οι προφυλακές τους είχαν ήδη φτάσει κοντά στα υψώματα Αβράμου και Σωτήρα, προκαλώντας την καταστροφή από όπου περνούσαν. Καταστροφές προκάλεσαν και στην περιοχή του Γύρου,
όπου οι κάτοικοι έντρομοι αναζήτησαν προστασία στο Αγγελόκαστρο. Στις 20 Ιουλίου έστειλαν πυροβολιοστάσια στον Ρόφο των Ελαιών, στον Αντρίκη, τη σημερινή θέση Αιγαίες. Την ίδια μέρα έφτασαν ενισχύσεις από 4 μαλτέζικα καράβια. Στις 23 έφτασαν 4 παπρικές γαλέρες, 2 γενοβέζικες, 3 τιτοσκάνες και 5 ισπανικά κάτεργα. Ενώ προς το τέλος πολιορκίας έφτασαν πορτογαλικά καράβια. Η παρουσία των πλοίων εμπόδιζε την προσέγγιση των Οθωμανών από τα βορειοανατολικά του Φρουρίου και κρατούσε διαρκώς ανοιχτό το δρόμο για τον απρόσκαπτο εφοδιασμό από τη θάλασσα. Ο Σούλεμπουργκ πέτυχε την ολοκλήρωση όλων των ανακαινιστικών εργασιών σε οχυρώσεις μέχρι τις 25. Αν οι Οθωμανοί ήταν πιο ενεργητικοί και καλά οργανωμένοι για την πολιορκία, θα είχαν πετύχει το σκοπό τους. Οι ετοιμασίες τους όμως για την πολιορκία κράτησαν 17 μέρες και μόλις την 25η ήταν έτοιμα τα ορίγματα για εξόρμηση. Προσέξτε εδώ το νέο Φρούριο, ο στρατώνας κορυφής, ο οποίος είναι αγγλικής περίοδου, οι προμαχώνες των 7 ανέμων που βρίσκονται μέχρι σήμερα και ο σκάρπωνας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο. Αυτή είναι η κορτίνα η οποία αναφέρεται. Και εδώ η επιτάφρια οδός που χρησιμοποιείται σήμερα για την κίνηση των αυτοκινήτων. Και εδώ ο χώρος είναι ανάμεσα στο σκάρπωνα και στο προμαχώνα Σαραντάρι, ο οποίος δεσπόζει την Ιταλική αγορά. Με την έναρξη της πολιορκίας, διοικητής του νέου Φρουρίου αναλαμβάνει ο Τζιάκο Μονταρίβα. Είναι υπεύθυνος για τις οχυρώσεις, υπονομεύσεις και τις παγίδες ενός συνταγματάρχης Μοζέρκου Μηχανικού. Στα εξωτερικά έργα και στα ευαίσθητα σημεία των οχυρώσεων είχαν τοποθετηθεί Βενετοί και ξένα στρατεύματα. Τον υπόλοιπο περίβαλλον Κερκυραίοι και στο παλιό Φρούριο που κίνδυνο ήταν μικρό ή απόμαχη. Αφού πλησίασε το Μαντούκι στις 16 Ιουλίου, μια μικρή Οθωμανική μονάδα προχώρησε μέχρι τον ποταμό, καίγοντας σπίτια και λελιατώντας. Στη 19 έγινε επιδρομή στους λόφους και στο πεδίο μπροστά από τα υψώματα Αβράμου και Σωτήρα. Αφού πλησίασε το Μαντούκι και τη Γαρίτσα, ο Σερασκέρης στρατοπέδευσε τον ποταμό. Ενώ η παράλληλη των προφυλακών αναπτύχθηκε στο κεφαλομάτωπο όπου και τοποθετήθηκαν 5 μεγάλα πυροβόλα. Οι βολές τους απείλησαν τα βενετσιάνικα καράβια που περιβαλλούσαν μεταξύ Βίδων και Φρουρίου, αναγκάζοντάς τα να αποσυρθούν. Ο ελαφρός στόλος αποσύρθηκε στην νότια πλευρά του παλιού Φρουρίου, ενώ ο Βαρύς αναπτύχθηκε σε σειρά από το Βίδο προς την Ήπειρο. Σημαντικές ζημίες προκλήθηκαν στα οχυρώματα της Κορακοφολιάς, στην Πούντα Περπέτουα και στο Σκάρπωνα. Ξημερώματι 28 Ιουλίου, ο Βενετσιάνικος στόλος εμφανίστηκε μπροστά στον όρμο των Γουβιών. Τρία κάτεργα εισέπλεψαν, αλλά αναγκάστηκαν να βγουν λόγω των πυκνών Οθωμανικών πυρών τα οποία δέχτηκαν. Τις 29 του μήνα, οι πυροκητές εισέβαλαν στο Μαντούκι, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μετά από αντεπίθεση των Βενετών. Νεότερη επίθεση την ίδια μέρα αποκρούστηκε στους πρόποδους Σταυραμίου από μονάδα ντόπιων και 400 σκλαβούνων. Πολλοί Οθωμανοί σκοτώθηκαν, αλλά μόνο 6-7 Έλληνες. Οι επιθέσεις τρέφονταν τώρα κυρία ενάντια στο νέο Φρούριο. Η επόμενη κίνηση του Σούλεμπουργκ ήταν να τοποθετήσει 4 πυροβόλα στο ύψο Μαυράνου και 2 στο Σωτήρα, να φράξει τις προσβάσεις προς αυτά και να φτιάξει υπονόμους. Στη συνέχεια κατέλαβε την κορυφή του Σαρόπο και τοποθέτησε 2 πυροβόλα. Με τον τρόπο αυτό κατόρθωσε να δημιουργήσει μια νέα αμυντική ζώνη από τη θάλασσα της Γαρίτσας μέχρι το σημερινό λιμάνι, καλύπτοντας τα εξωτερικά έργα των οχυρώσεων. Εδώ είναι μια φωτογραφία του 1935. Το νέο Φρούριο, ο Σκάρπωνας και πολύ επιτάφιο οδό. Ο προμαχώνας Σαραντάρι πάνω από τη Λαϊκή και ο χώρος μπροστά από τη Μίνα. Εδώ είναι η βιομηχανική ζώνη, ο λόφος του γεροκομείου, ο λόφος του Αβραμίου της εποχής και φαίνονται ίσα ίσα στο βάθος λίγο τα ισοζόμενα μέχρι τότε χειρώματα. Στις 2 Αυγούστου οι Οθωμανοί άρχισαν προσπάθεια μέσα στη νύχτα να επεκτείνουν την παράλληλό τους και τις σύνδεσμες προς τα 2 υψώματα. Αφού επέκτηναν την παράλληλη από το άκρο του Μαντουκίου σε αλικές γαρίτσες, επιτάθηκαν σε 2 το πρωί στο Λόφο Αβράμου, τον οποίο υπεράσπιζαν 300 Γερμανοί, Ιταλοί και Σκλαβούνοι, στο Σωτήρα που υπεράσπιζαν 200 και στο Σαρόπο που υπεράσπιζαν 100. Άλλο επικουρικό σώμα των αμυνωμένων, αποτελούμενο από 250 γραναδιέρους, βρισκόταν πίσω από το Λόφο Αβράμου. Οι Οθωμανοί τοποθέτησαν κανονιστικές κοντά στο ύψωμα αυτό, αναγκάζοντας τα πυρά τους Βενετούς να αποσυρθούν προς το Μαντούκι, ενώ προκάλεσαν ζημίες στη σφήνα του Αγίου Αθανασίου. Παρά τη γενναία άμυνα όμως των Βενετών και τις ενισχύσεις που ήρθαν από τα πλοία, οι Οθωμανοί κατέλαβαν στις 3 Αυγούστου την Καρίτσα, το Σαράκο και το Μαντούκι. Την ίδια μέρα, σπαχίδες και γενίτσαρα επιτάθηκαν στα υψώματα Αβράμου και Σωτήρα, καταλαμβάνοντάς τα μέσα σε μισή ώρα. Το Σωτήρα μάλιστα επειδή το εγκατέλειψαν οι Γερμανοί υπερασπιστές. Οι αμυνόμενοι είχαν 60 άνδρες, ενώ οι Οθωμανοί πέσαν τεράστιες ζημίες, κυρίως από την ανάπτυξη υπονόμων.
Οι Οθωμανοί οχύρωσαν τις κυριευμένες θέσεις και αφού σχημάτισαν και δεύτερη παράλληλη ανάμεσα στα δύο ψώματα, ετοιμάζονταν για την κύρια επίθεση προς το Νέο Φρούριο. Ο Σούλεμπουργκ εξασφάλισε τις γωνίες τάφου, την πύλη Ραϊμόντα. Η πύλη Ραϊμόντα δεν ήταν πύλη επικοινωνίας όπως η Πορταριάλα. Βρισκόταν περίπου απέναντι από το δεύτερο γυμνάσιο, από την είσοδό του προς την οδό Ακαδημίας. Σκάφτηκαν υπονόμοι και λαμπόματα για την επικοινωνία με τους έξω διαδρόμους, ενώ ενισχύθηκαν με 200 κεραίους η φρουρά του Σκάρμπορα. Εδώ βλέπετε τη διάξη της διάταξης πολιορκίας. Οι παράλληλες οι οποίες αναφέρουμε ήταν ο τρόπος πολιορκίας της εποχής. Δηλαδή, περιμετρικά από το χώρο στον οποίο ήθελαν να καταλάβουν, σκάβονταν ένα όριγμα. Στη συνέχεια, κάθετα περίπου ή πλαγίως, υπήρχε ένα μικρό δεύτερο όριγμα που προχωρούσε. Εκεί κατασκευόζονταν δεύτερη παράλληλη περιμετρικά του πολιορκούμενου χώρου και με τον τρόπο αυτό πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Οι δε μήνες και οι υπόνομοι που αναφέρουμε ήταν υπόγεια προσέγγιση των οχυρώσεων προκειμένου να τυναχτούν. Ενάντια σε αυτά, οι αμυνόμενοι κατασκεύαζαν κοντραμήνες, κάποιες από τις οποίες ήταν ήδη κατασκευασμένες από όταν φτιάζονταν τα φρούρια. Και πολλές από αυτές σώζονται στις οχυρώσεις της Σκέπτιας μέχρι τώρα. Ο σκοπός της κοντραμήνας ήταν να βρεθεί ο αμυνόμενος πάνω από τη μήνα του επιτεθόμενου ή από κάτω. Αν ήταν από πάνω, πλημμύριζε τη μήνα. Αν ήταν από κάτω, να ανατείναζε. Οι πολιορκητές αυτές τις μέρες δεν έκαναν γενική έφοδο, αλλά παρενοχλούσαν με πυροβολισμούς στα τείχη και την τάφο. Ταυτόχρονα δημιούργησαν και νέα παράλληλη από το ένα μέρος της θάλασσας προς το άλλο. Με τα κανόνια των υψωμάτων και έβαλαν ενάντια σε δύο βενετικά κάτεργα που ναυλοκόσαν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύρου και Νέου Φρουρίου. Ο Σούλεμπουργκ επέβλεπε διαρκώς την κατάσταση έχοντας εγκατασταθεί στην Πορταριάλη. Η φρουρά των εξωτερικών έργων περιλάμβανε 850 μαχητές. Για να προφυλακτεί από το δυνατό ήλιο, το μεγαλύτερο μέρος της είχε καταφύγει στις στοές και τους στόλους. Ενώ για τους υπόλοιπους, ο στρατάρχης ζήτησε από το Γενικό Προορισμό σκηνές. Μέσα στις στοές και τους στόλους είχαν αποθηκευτεί βόμβες και εμπεριστικό υλικό. Μεγάλο μέρος του υλικού βρισκόταν στους Σκαρμπόνα, που αποτελούσε και το πιθανότερο στόχο των πολιορκητών. Η πυρίτιδα διασκορπίστηκε σε διάφορα σημεία, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μην στερούνταν το φρούριο τόσο αναγκαίο υλικό. Η κατάσταση όμως του στρατεύματος από πλευράς πειθαρχίας δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Πολλές λιποταξίες σημειώθηκαν μεταξύ των ανδρών της φρουράς και ο εχθρός πληροφορούνταν ό,τι συνέβαινε στην πολιορκημένη πόλη. Ο Σούλεμπουργκ αναγκάστηκε να αλλάζει συνέχεια τους φρουρούς για να αντιμετωπίσει εν μέρει όμως το πρόβλημα. Σοβαρή αιτία του φαινομένου ήταν η έλλειψη τροφίμων και ο χαμηλός μισθός. Επίσης, τα μισθοφορικά στρατεύματα από άλλα κράτη είχαν μικρό δίκτυο πειθαρχίας και η συνοχή τους πολύ μικρή. Ο στρατάρχης διέταξε να αυξηθεί ο μισθός και να δοθεί επιπλέον ρύζι, κρασί και λάδι. Εδώ βλέπετε, εδώ έχουμε άποψη από περίπου από την περιοχή που είναι η κορώνα του Ντούλα προς την πόλη. Να η Πορταριάλα, εδώ πέρα. Εδώ είναι ο προμαχώνας του Αϊθανάση, πάνω από το γυμναστήριο. Τα κτίρια αυτά δεν υπάρχουν πλέον, καταστράφηκαν άλλο στον πόλεμο και όλος αυτός ο χώρος είναι πλέον χτισμένος. Φωτογραφία του 1858, βαλμένη από ένα άγγλιο σημαντικό. Στις 6 Αυγούστου ο Σερασκέρη ζήτησε την παράβαση των φρουριών για να πάρει και πάλι αρνητική απάντηση. Οι αμυνόμενοι όμως έμαθαν από το διερμηνέα ότι στο εχθρικό στρατόπεδο μεταξύ Αβράμι και Σωτήρα υπήρχαν 20.000 πεζοί και 1.000 υπήσεις. Ήδη οι Οθωμανοί είχαν υπερκεράσει την Αγία Ιουστίνα, είχαν σχηματίσει νέα παράλληλη και είχαν καταλάβει όλα τα κύματα κοντά στην Πορταριάλα, που με διαλλαγή του Σούλεμπουργκ είχαν περικοληθεί. Έριξαν επίσης εμπριστικό υλικό και άναψαν δύο βενετικούς υπονόμους, εκτινάζοντας βροχή από πέτρες. Προσέγγισαν πλέον τα τείχη στην Κουεροκοφολιά και από το Σκάρμπονα μέχρι το κερατοειδές οχύρωμα του Αγίου Αντωνίου. Στις 8 Αυγούστου, 7 και μέσα του καναλιού της Λευκής, ένα γλυκό καράβι, το οποίο ο κυβερνήτης ανέφερε ότι πολλά πλοία ετοιμάζονταν να αποπλέψουν από το Πρίντεζι με προορισμό την Κερκέρα προκειμένου να βοηθήσουν την άμυνα. Στις 14 Αυγούστου, τα βενετικά πλοία προσπάθησαν και πάλι να προσβάλλουν τον Οθωμανικό στόλο, αλλά δεν τα κατάφεραν εξαιτίας του ενάνιου ανέμου. Την ίδια μέρα και την επόμενη έφτασαν στην Κέρκυρα ενισχύσεις από 1.500 στρατιώτες και 550 παρκινούς εθελοντές. Ο Σούλεμπουργκ αποφάσισε να διατάξει γενική έφοδο κατά των πολιορκητών μέσα στις επόμενες μέρες. Εδώ βλέπετε τον νότιο ημιχρονοπάνω του Σκάρμπονα προς τη μεριά της Λαϊκής. Η αποβίβαση των ενισχύσεων τελείωσε στις 16 του μήνα και ο Σούλεμπουργκ ανακατένει με τη φρουρά σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Ξεχώρισε τους Βενετούς από τα άλλα στρατεύματα που ήταν κυρίως Γερμανοί, έτσι ώστε οι αξιωματικοί να αντικούν τους δικούς τους άνδρες και να μην γίνονται συγχύσεις.
διέρεσε τη φρουρά σε διάφορα σώματα και ουλαμούς και έκανε τις αναγκαίες τοποθετήσεις κατά μήκος όλων των εξωτερικών έργων, ώστε να υπάρχει αμοιβαία βοήθεια. Τοποθέτησε μέρος των Βενετών στην περιτάθεια οδό και στις γραμμές των Βιτίων, επειδή ήταν καλύτερα εκπαιδευμένοι και δεν είχαν σημειωθεί υποταξίες. Οι υπόλοιποι διατέθηκαν σε σώματα εφεδρείας, στην κύρια Τάφρο και στο τμήμα της οχύρωσης ανάμεσα στον Άγιο Αντώνιο και στον Προμαχώνα Βαγιά, όπου δεν υπήρχαν παρά απλά σκολοπόματα. Κάθε στρατιώτης που βρίσκονταν στον εμπρόσιο ψευδότυπο, ο ψευδότυπος σώζεται μέχρι σήμερα σε ένα κομμάτι του, είναι το χαμηλό τείχος στη λαϊκή αγορά από την πάνω μεριά που καλύπτεται από τον δρόμο που κινούνται τα οχήματα. Κάθε στρατιώτης λοιπόν έπρεπε να διαθέτει ακόντιο, φυσί, 50 φυσί και αντρέπονε εφόσον, τρία πλήρη όπλα σαν εφεδρεία, πέτρες και ό,τι άλλο χρειάζονταν για το χειρισμό των όπλων. Το βλέπετε μία από τις πάνελ φωτογραφίες, είναι η Πόρτα Ρεάλε, εδώ πέρα. Προμαχώνας Σαραντάρι, η επιτάφρια οδός που κινούνται τα οχήματα, ο ψευδότυχος, η κύρια Τάφρος που είναι η λαϊκή αγορά και το μπροστινό, το δεύτερο τείχος, όπου μέχρι όπου υπάρχουν ήδη από τότε οι σκάλες. Το πάρουμε και σήμερα. Στη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης 19 Αυγούστου βγήκαν από την πύλη του Σκάρπονα 200 Γερμανοί και 200 Πλαγούνοι, ενώ από την Πόρτα Ρεάλε και την Πόρτα Ραϊμόντα άλλοι 400. Με γενναιότητα επιτάθηκαν στις θέσεις των Οθωμανών και απόθεσαν τους πολιορκητές μέχρι το Αβράμι. Η επίθεση υποστηρίχθηκε από τα πυροβόλα του νέου φρουρίου, του Γύρου και του Κατέργων, τα οποία αναβλοκούσαν στο Μαντού και τη Γαρίτσα. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι Γερμανοί που ακολουθούσαν σαν επιχειρηματικό σώμα επιτέθηκαν κατά λάθος στους Λαγούνους, σκοτώντας 200, ενώ άλλοι 60 σκοτώθηκαν για την επίθεση. Οι Οθωμανοί έπαθαν μικρότερες ζημίες και ετοιμάστηκαν για την αποφασιστική εφόδο. Λίγο πριν ξημερώσει και εκμεταλλευόμενοι το βαθύ σκοτάδι της ασέλνης εκείνης βραδιάς, οι Οθωμανοί επιτάθηκαν αναλλάζοντας τα εξωτερικά έργα των οχυρώσεων και παρά το χριστιανικό πυρ, έτρεψαν σε φυγή τους Γερμανούς, απόθεσαν τους Βενετούς και τους Σκλαβούνους από την Πούντα Περπέτουα, την Κορακοβολιά και το Σκάρπονα, πέρασαν την Τάφρο και κυρίευσαν το προστατευτικό προμεσοτήκισμα μπροστά από το κερατοειδές οχύρωμα του Αγίου Αντωνίου. Η άνοδος του Σκάρπονα πραγματοποιήθηκε εύκολα από την κορτίνα του. Και σύντομα 50 σημαίες κοιμάτισαν στην κορυφή. Το νέο φρούριο, που είχε μείνει μόνο με 60 μαχητές και κινδύνευε άμεσα, ενισχύθηκε με άντρες από τη γαλέρα του Γεωργίου Θεοτόκη καθώς και από την κοινοτική γαλέρα. Η άνοδος των Οθωμανών στο Σκάρπονα έγινε από αυτό το σημείο ακριβώς, από το συνεδρίο αυτό τύπος. Δεν κατάφερε να καταλάβουν το φρούριο γιατί οι σκάλες οι οποίες είχαν κατασκευαστεί για την πρόσβαση από το σημείο αυτό. Το νέο φρούριο δεν είχαν υπολογιστεί σωστά, ήταν πολύ χαμηλότερες. Η ορμή της επίθεσης είναι ανακόπη και όταν διαπιστώθηκε ότι οι κλίμακες εφόδου δεν ήταν αρκετά ψηλές. Κατάφεραν όμως να κυριεύσουν τον εξωτερικό περίβολο μπροστά από τον Άγιο Αθανάσιο, περίπου εκεί που βρίσκεται τώρα η νομαρχία, και να φτάσουν μέχρι τους πρόποδες εκεί πλατφόρμας. Θέλοντας να ανακαταλάβει το Σκάρπονα ο Σίλεμπουργκ, διέταξε την ενίσχυση της Τάφρου από τη φρουρά του Προμαχώνα Σαραντάρι, που την αποτελούσαν τόποι. Τρεις φορές επιτέθηκαν και άλλες τόσες αποκρούστηκαν οι Οθωμανοί. Πολλοί κερκυρίοι διακρίθηκαν από τη γενναιότητά τους στις μάχες που έγιναν στην πλατφόρμα του Αγίου Αθανασίου, στον Προμαχώνα Σαραντάρι και στη θέση 3 Πηγάδια. Τη θέση 3 Πηγάδια υπεράσπιζαν Εβραίοι εξοπλισμένοι με έξοδα της κοινότητας και επικεφαλής στο γιο του Ραβίνου. Ο Προμαχώνα Σαραντάρι, όπως βρίσκεται σήμερα πάνω από τη λαϊκή. Η μάχη κράτησε πάνω από 6 ώρες και οι ξαντλημένοι άντρες ήταν δύσκολο να κρατήσουν άλλο. Ο Σούλεμπρουκ, βλέποντας αυτό, αποφάσισε γενική επίθεση για να ανακαταλάβει τον Σκάρπονα. Συγκέντρωσε τις δυνάμεις του, ετοίμασε υποστήριξη από βομβίδες και μπεζικές ύλες, ενώ διέξαδαξε τους μηχανικούς να διαπεράσουν την Τάφρο με βιτέα και δοκούς, από τον Προμαχώνα Σαραντάρι μέχρι την ημισέλαιο Γκριμάνι, μπροστά δηλαδή στη γωνία της Λαϊκής. Ώστε, εάν τον αποθούσαν οι εχθροί, να μην μπορούσαν να προχωρήσουν στην Τάφρο. Διέταξε τη φρουρά του Σαραντάρι, που με τα πειρά της είχε εμποδίσει τους Οθωμανούς να κατέβουν από τον Σκάρπονα στην Τάφρο, να τον υποστηρίξει στη διάρκεια της εφόδου. Στο χώρο αυτό έγινε η μάχη. Στη συνέχεια προμηθεύτηκε σκάλες από την πόλη και έφτασε στο βράχο πάνω στον οποίο βρίσκεται ο Σκάρπονας με πολυάριθμο σώμα στρατιωτών και πολιτών. Η απόπειρα ανάβασης αποκρούστηκε πολλές φορές, μέχρι που βοηθούμενος από τα συνεχή πειρά των γειτονικών οχυρών και του νέου φρουρίου και κρυπτόμενος από τους καπνούς, ανέβηκε στο Σκάρπονα και κατατρόπωσε τους εχθρούς. Οι φρουρές των άλλων οχυρών εθαρρύνθηκαν από το γεγονός και μέσα σε λίγες ώρες ανακαταλήφθηκε το ριβελίνο του Αγίου Αντωνίου, ο Αντίκρυμνος,
τις σκεπαστές κρύπτες και τα ορμητήρια Σαρόχο, Γρημάνη και Κορνέρ. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων σκοτώθηκαν περίπου 5.000 Οθωμανοί, πληγώθηκαν με πτώση ενώ σκοτώθηκαν περίπου 500 Χριστιανοί και πληγώθηκαν πολύ. Οι Οθωμανοί αποσύρθηκαν στα χαροκόμματά τους και άρχισαν να χτυπούν με σφοδρά κυρά, κυρίως ενάντια στην πλατφόρμα του Αγίου Αθανασίου και την πόρτα Ραϊμόντα, δίνοντας την εντύπωση ότι ετοίμαζαν νέα έφοδο. Οι αμυνόμενοι ετοιμάστηκαν και περίμεναν. Τη νύχτα 19 προς 20 Αυγούστου παρατηρήθηκαν κινήσεις του εχθρού προς τη Γαρίτσα, ενώ στα χαροκόμματα επικρατούσε ησυχία. Την ημέρα της 20 Αυγούστου οι Οθωμανοί φάνηκαν ετοιμάζοντας κανονοστοιχίες. Όμως το μεσημέρι ξέσπασε δυνατή καταιγίδα με βροχή, κεραυνούς και δυνατό άνεμο που διέλυσε τις σκηνές και τις αποθήκες. Τα νερά εξώθηκαν τόσο πολύ στην κύρια Τάφρο, ώστε χρειάστηκε μια πρόχειρη γέφυρα για επικοινωνία με τα εξωτερικά έργα. Οι πολιορκητές βρέθηκαν σε μεγάλη μηχανία και έπρεπε να μπουν από τα χαροκόμματα. Διαφορετικά θα πνίγονταν, καθώς αυτά ήταν κατασκευασμένα άτεχνα από απλά ορίγματα, αλλά στρατιωτική σημασία για να ρίξουν στο έδαφος. Όταν ξέσπασε η θηέλεια, ο στρατάρχης γεμάτισε. Βιαστικά έσπευσε στα εξωτερικά έργα, φοβούμενος ότι οι Οθωμανοί θα αποφελούνταν. Διέταξε τη διανομή οπλισμού για μάχη εκ των συστάδων και τη φεκίωμη θεαλίδα, που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με βροχή. Όμως οι Οθωμανοί βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση και πολλοί πνίγηκαν, ενώ άλλοι κατέβηναν στα προάστια. Σημειώνει ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες εποχής. Αλλά πρώτα πρέπει να σας πω για μια αγριότατη μπουράσκα και θύελα που ταλαιπώρησε στις 20 του μηνός και τις δύο αρμάδες που βρίσκονταν εγκυροπολημένες και που βάσταξε 7 ώρες, δηλαδή από τις 10 η ώρα ως τις 17, με τόση μανία του ανέμου και της θάλασσας που σε τόσα ταξίδια που έχω κάνει, τόσο εγώ όσο και οι άλλοι, δεν θυμάται κανείς κάτι τέτοιο. Είχαμε την εντύπωση πως ο δαίμονας με όλη την κόλαση είχαν βγει στον αέρα. Γινόταν κατακλυσμός από κεραυνούς και η μέρα ήταν φτιαγμένη για να φέρει πλημμύρα. Στη γαλέρα που δεν υπήρχε ούτε σταγόνα, από την Γλώριο στην άκρη της Πρίμης, μέσα σε λίγα λεπτά γέμισαν 37 βαρέλες και ήταν τόση ορμή του νερού που στο υπόφραγμα μούσκεψαν τα πάντα. Αυτό όμως θα ήταν μικρό κακό αν δεν κινδύνευαν να χαθούν τα πολυάριθμα πλοία που βρίσκονταν το ένα κοντά στο άλλο από την ορμή του αέρα που κάθε λίγο άλλαζε κατεύθυνση. Αυτό συνέβη στην Μπαστάρδα που κινδύνευσε να εξοκύλει, καθώς και σε μια γαλέρα του Πάπα και μια της Γένοβας. Και στην καπιτάνα της Τοσκάνης έσπασε το σπιρούνι και σχεδόν όλος ο Ταλιαμάς. Και αυτής που ήρθε να βοηθήσει, της κόπηκε ηγούμενα και έπεσε, παρασυρμένη από την ορμή των ρευμάτων και του αέρα, έπεσε πάνω σε πολλές γαλέρες, μεταξύ άλλων και στη δεύτερη της Τοσκάνης. Τελικά εδόκησε ο κύριος και πέρασε η μπουράσκα, αν και ήταν γενική η ταλαιπωρία, ιδίως των κοπηλατών που έπρεπε να είναι συνεχώς με το κουπί στο χέρι, γυμνοί και αλυσοδεμένοι, με μουσκεμένα τα κορμιά και τα ρούχα, τόσο που χρειάστηκε πολύς καιρός για να στεγνώσουν. Ο στόλος, ο οποίος ετοιμάζονταν να προσβάλλει τον Οθωμανικό, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σχέδιά του. Οι αμυνόμενοι είχαν μεγάλες ζημίες, καθώς το νερό όχι μόνο πλήγησε τις οικονομήσεις, αλλά επιπλέον κατέστρεψε τα πολεμοφόδια που ήταν πάνω στα τείχη. Για την επόμενη μέρα που αναμένονταν νέα επίθεση, μοιράστηκαν στους άνδρες δρέπανα εφόδου, εμπριστικές ράφτη και λόγιες, ενώ έγιναν όσες επισκευές ήταν δυνατόν. Δύο ώρες πριν το χάραμα, όλοι ήρθαν σε ετοιμότητα και περιμέναν. Με ανταλλαγή πυροβολισμών κύλησαν και οι δύο επόμενες μέρες, 21 και 22 Αυγούστου, φέρνοντας σε μεγάλη απορία το Σούλεμπρου και το επιτελείο του. Αναγνωριστικά αποσπάσματα που στάθηκαν στα χαρακόμματα και τα υψώματα του πολιτικού Σαββάτου 22 Αυγούστου, 11 με το παλιό ημερολόγιο, βρήκαν μόνο μερικούς Οθωμανούς που είχαν εγκαταλειφθεί από τους συντρόφους τους. Ο Σούλεμπρουκ ανήγγειλε τα συμβάντα στους υπόλοιπους αξιωματούχους και τον Γενικό Προνοητή. Ακολούθησε δοξολογία στην Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος σε θαυματουργή επέμβαση το οποίο αποδόθηκε από τον απλό λαό η σωτηρία της πόλης. Τι απέγινε όμως ο Οθωμανικός στόλος? Στις 12 η ώρα της 24ης έκαναν πανιά οι κύριοι Βενετοί για να ρηχτούν στους Τούρκους, οι οποίοι περίμεναν συγκεντρωμένοι στην παράταξή τους. Με αυτή την πρόθεση και με σκοπό κυρίως να διατηρήσουν το επίνεμο, τα ιστιοφόρα μας ακολούθησαν πορεία προς τη Στερεά. Τους ανέτρεψε όμως τα σχέδια η συνηθισμένη γρουσουζιά του ανέμου, που φύσηξε απρόβλεπτα και τους έκαμε να ακυρώσουν αυτή την επιχειρησιακή απόπειρα. Το πρωί της 24ης αποδόθηκαν δημόσιες ευχαριστίες στη Θεία Ευσπλαχνία, στον Αρχιεπισκοπικό Ναό, επί παρουσία του Αρχιεπίσκοπου Μονσινιόρε Τζάκο και των εξοχότατων προνοητού των νήσων, Βάιλου, προνοητού και άλλων ευγενών,
καθώς και των κυρίων δικαστών και κυρίων συνδίκων που βρίσκονταν εδώ και άλλων αξιωματικών. Η δοξολογία συνοδεύτηκε αρχικά από 21 κανονιοβολισμούς από κάθε φρούριο και μετά από το πυροβολικό όλων των οχυρών. Ακολούθησαν 4 κανονιές από κάθε γαλέρα και κάθε εστιοφόρο με ουρανομίκη ζητοκραυγές από όλη την πόλη. Μετά από αυτό, είδαμε τη βαριά βενετσιάνικη αρμάδα να παρατάσσεται σε νέα γραμμή με την κεφαλή στο παλαιό φρούριο, το κέντρο στο μέσο του καναλιού με κατεύθυνση προς τη Λευκύμη, έτσι που η ουρά της έφτανε απέναντι από τη Γουμενίτσα, θέση πολύ απομακρυσμένη από την τουρκική αρμάδα, η οποία από τη μεριά της δεν απέβλεπε παρά στο πώς να βγει από το στενό. Κυκλοφόρησε όμως η φήμη ότι η αιτία αυτής της παράδοξης παράταξης ήταν η γνώμη των κυρίων Μαλτέζων. Όμως δυσκολεύομαι να πιστέψω αυτή την πληροφορία. Κατόπιν, στις 25 του μηνός, φάνηκε η τουρκική αρμάδα να έχει ήδη αποσυρθεί προς το Βουθρωτό, περιμένοντας κατάλληλη ευκαιρία για να ξεφύγει ξαφνικά από τον έλεγχο της Βενετικής, η οποία ρημουλκημένη από τις γαλέρες άλλαξε την προηγούμενη παράταξή της και έδειχνε ότι βάλθηκε να καταδιώξει την τουρκική. Όμως οι χειρισμοί του καπουδάν Πασά ήταν τέτοιοι, ώστε την 26η, η οποία κατά το παλαιό ημερολόγιο είναι αφιερωμένη στην ενδοξότατη ανάληψη της Παρθένου, κατόρθωσε, βοηθημένος από την Τραμουντάνα, να βγει από το στενό, εγκαταλείποντας έτσι οριστικά και από θαλάσσης την επίθεση κατά της πόλης, η οποία είχε περισφυχτεί επί 52 ημέρες. Πέρα όμως από τις ζημίες και τις απώλειες από την κακοκαιρία και τη στεναρή άμυνα της φοράς, σημαντικό ρόλο στη ρήξη της πολιορκίας έπαιξε η είδηση που έφτασε εκείνες τις μέρες ότι οι Οθωμανοί είχαν ιτηθεί από τον πρίγκιπα Ευγένιο στο Πετροβαραντίν της Ουγγαρίας στις 5 Αυγούστου, κάνοντας οριστικά πια την ευκαιρία να προωθεί στην Ευρώπη. Εξαιτίας αυτής της ήττας, ο Σαρασκιάς διατάχθηκε να εγκαταλείψει τις επιχειρήσεις στο Ιόνιο για να δώσει τη δυνατότητα στην πύλη να αναπληρώσει τα κενά στο βαλκανικό μέτωπο και να ενισχύσει τη φρουρά του απειλούμενο ήδη από τον Αυστριακό στρατό Βελιγραδίου. Οι Οθωμανοί έμειναν στο νησί 48 μέρες. Η πολιορκία κράτησε 22. Οι απώλειές τους έφτασαν 15.000 ψυχές, ενώ χάθηκαν 1.700 χριστιανοί. Υπό τη σημαία του Αγίου Μάρκου πολέμησαν 10.000 στρατιώτες, ναύτες και κεραίοι. Οι υλικές ζημίες που υπέστη η πόλη από τους βομβαρδισμούς είναι ανυπολόγιστες. Πολυάριθμα κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ τεράστιες ήταν οι απώλειες μεταξύ των αμάχων. Η γερουσία της Γαλινοτάτης τίμησε τον στρατάρχη με ανδριάντα, που σώζεται ως σήμερα στην είσοδο του παλιού φρουρίου. Του απενημήθηκε επίσης η ισόβια σύνταξη, δώρονε αυτοδραμαντοκόλλητο σταθμό και μετά θάνατο το 1747, η προτομή του στήθηκε στην είσοδο των ναυπηγείων της Βενετίας. Επίσης η Βενετία αντάμειψε και όσους διακρίθηκαν στη διάρκεια της πολιορκίας. Με το τέλος της πολιορκίας, ο Σούλεμπουργκ εξασφάλισε την κτίση του Βουθρωτού και έφυγε τη Βενετία. Στη γερουσία ανέφερε τα σχετικά με τις επιχειρήσεις, τόνισε την αναγκαιότητα για ανακαίνιση των οχυρώσεων και την ανάγκη να απομακρυνθούν από την Κέρκυρα το ταχύτερο τα μισθοφορικά στρατεύματα, που είχαν δείξει πολύ μικρή αξία και πειθαρχία κατά την πολιορκία. Στις 12 Σεπτέμβρη έγραφε στον Ευγένιο της Αγωγίας. Υπήρξε αρκετά ικανοποιημένος που διατήρησε αυτόν τον προμαχώνα της χριστιανοσύνης και όπως θα δείτε εκλαμπρότατε, η 19η Αυγούστου με επέβαλε μια σκληρή δουλειά. Και παρόλο ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μου βρέθηκα σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, δεν γνώρισα τόσο παρόμοια με αυτή. Κι όμως, ομολογώ εγώ ο ίδιος πως θα μπορούσα να κάνω περισσότερα από ό,τι έκανα αν είχα από την αρχή μια αισιόδοξη φορά που θα μου έδινε τα μέσα να συγκρατήσουν για περισσότερο χρόνο τους δύο λόφους, Αβράμου και Σωτήρα, οι οποίοι στην πραγματικότητα εγκαταλείφθηκαν χωρίς να υπάρχει ανάγκη και ενάντια στις ενταγές μου. Και που δεν σκέφτηκα ποτέ να ανακαταλάβω γιατί δεν είχα τις απαιτούμενες δυνάμεις. Σκέφτομαι πως η ιστορία δεν παρέχει κανένα παράδειγμα πολιορκούμενων που να είχα κυριεύσει ξανά τα αχαιρά που πήραν οι υπερασπιστές όπως έκανα με τους Σταγόνα. Με το τέλος της πολιορκίας απομακρύνεται πλέον η Οθωμανική απειλή από την περιοχή του Ιωνίου και όλη την Ευρώπη. Ο πόλεμος συνεχίστηκε μέχρι τη συνθήκη του Πασάροβιτς. Οπότε κλείνει ο ματωμένος κύκλος των βενετοτουρκικών πολέμων. Με τη συνθήκη αυτή που υπογράφηκε στη σερβική πόλη Πασάροβιτς στις 21 Ιουλίου 1718, επικυρώθηκαν τα εδαφικά όρια όπως διαμορφώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου. Αναγνωρίστηκε η προσάρτηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου. Ενώ για αντιστάθμισμα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχώρησε βενετούς ευνοϊκούς όρους για το εμπόριο στην επικράτειά της. Σας ευχαριστώ.
καταρχήν να σας ευχαριστήσω ξανά ιδιαίτερα για τη θερμότατη παρουσία σας. Πιστεύω ότι ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση. Εγώ την παρουσίαση την άκουσα μαζί με εσάς τώρα, δεν την γνώριζα και εντυπωσιάστηκα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα κοντά μου την κυρία Ριγάκου, τον κύριο Πιέρη παρακαλώ και τον κύριο Καρδάμι. Αγαπητέ Πρόεδρε Πιέρη, παρακαλώ. Θα ήθελα να λάβετε ένα πολύ μικρό εγχρήμιο από το Ρωταριανό Όμιλο. Είναι το πάνελ του Ομίλου για τα 50 χρόνια τα οποία ο Όμιλος γιορτάζει εφέτος. Ελπίζω να τα καταστήσουμε. Βέβαια, εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Ελπίζω κάποιοι άλλοι να συνεχίσουν την προσπάθειά μας. Έχω στα χέρια μου δύο μετάλλια. Το ένα είναι φτιαγμένο φέτος. Το άλλο είναι φτιαγμένο πριν από 300 χρόνια. Και είναι το αυθεντικό μετάλλιο του στρατάρχη Σούλεμπουρ, το οποίο το προσφέρει για την απόψινή βραδιά ένας ανώνυμος φίλος του Ρωταριανού Ομίλου, τον οποίο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα το κρατήσω για λίγο εδώ. Όποιος θέλει να περάσει στο τέλος της εκδήλωσης μπορεί να το δει από κοντά. Το άλλο μετάλλιο είναι για εσάς, κύριε Ζούμπο, και είναι το χρυσό μετάλλιο του Ολύμπου, του Ομίλου, για τα 50 χρόνια, το οποίο φτιάχτηκε μόλις εφέτος. Ελπίζω γι' αυτό σε 300 χρόνια να έχει την ίδια αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τρεις συμπολίτες μας, τον κύριο Λάση Τσόνο, τον κύριο Γιάννη Πετσάλη και τον κύριο Τάσο Ζωχιό, για την προσφορά του φωτογραφικού υλικού και βεβαίως όλους τους φίλους Ρωταριανούς και εμείς, τους οποίους βοήθησαν να έχει μια επιτυχία η απόψινή εκδήλωση. Ως τελείωμα. Όχι, κύριε, μην το πω. Θα ήθελα να αποδώσουμε. Δεν έχουμε ήχο όμως. Δεν έχουμε ήχο.